Φίλοι και συγγενείς του Άρων Σόφερ παρίστανται στις έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Ο Αμερικανοεβραίος φοιτητής αγνοείται εδώ και 6 ημέρες και ενώ είχε πάει στο δάσος της Ιερουσαλήμ. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μίκη Ρόζενφελντ επιβεβαίωσε ότι η σωρός του άτυχου 23χρονου βρέθηκε την Πέμπτη, όμως ακόμη δεν μπορεί να γίνει λόγος για εγκληματική ενέργεια. Έχουμε επιβεβαιώσει ότι η σωρός ανήκει στον αγνοούμενο φοιτητή. Προφανώς, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για να δούμε το πλαίσιο του συμβάντος. Αν δηλαδή ο φοιτητής έπεσε και χάθηκε ή αν πρόκειται για ανθρωποκτονία. Ο Άρων βρισκόταν εκεί για διακοπές και είχε βγει για πεζοπορία στο έκτασης 310 στρεμάτων δάσος. Στο πλαίσιο των ερευνών, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις κάμερες στο σταθμό της Ιερουσαλήμ. Τον Ιούνιο, η απαγωγή και δολοφονία τριών Ισραηλινών φοιτητών από τη Χαμάς στη Δυτική Όχθη αποτέλεσε την αφορμή για τις τελευταίες συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Ισλαμιστικής Οργάνωσης.